Ευχαριστώ καταρχάς θερμά για αυτή την προσέλευση. Ξέρετε, πάντα έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε καλούς φίλους, αλλά όταν τους βλέπεις να ανταποκρίνονται σε ένα τέτοιο κάλεσμα, πάντα είναι εξαιρετικά συγκινητικό. Και βέβαια, φαντάζομαι ότι όπως και εγώ, πέρα από την τιμή που θέλετε να κάνετε στον Υπουργό, είστε εδώ γιατί έχουμε μία κοινή ανησυχία. Μία ανησυχία για το αποτέλεσμα των εκλογών της άλλης Κυριακής. Και δεν έχουμε, νομίζω, ανησυχία για το αν θα χάσει ή θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, γιατί στις ελεύθερες κοινωνίες και στις δημοκρατίες έτσι είναι τα κόμματα. Τη μία κερδίζουν, την άλλη χάνουν, εναλλάσσονται στην εξουσία. Έχουμε όλη ανησυχία για αυτό που μπορεί να έρθει, να μην το ξέρουμε και να είναι κάτι τελείως διαφορετικό, όχι μόνο στα ελληνικά δεδομένα, αλλά στα ευρωπαϊκά και για να μην πω στα παγκόσμια. Καμιά φορά, συντηρώντας εδώ με το φίλο μου τον Μάκη, συγγνώμη για την προσφώνηση του ελληνικού, αλλά είμαστε πολύ καιρό φίλοι, σκέφτομαι μήπως έχω, η ανησυχία μου είναι πιο πολύ από ό,τι πρέπει να είναι. Σκέφτομαι μήπως έχω μεγαλώσει, μήπως τα τρία παιδιά με κάνουν πιο ανασφαλή από ότι κάποιος όταν είναι χωρίς οικογένεια. Αλλά από την άλλη, όταν βλέπω αυτά που δηλώνονται και όταν βλέπω και τι γίνεται στην περιφέρεια Αττικής και αυτούς που τη διοικούν αυτή τη στιγμή, αντιλαμβάνομαι ότι η ανησυχία μου δεν είναι ανετιολόγητη, είναι απολύτως αιτιολογημένη. Και θα πω δύο πράγματα για να καταλάβετε. Εγώ στον εαυτό μου δεν τον κατατάσσω στους πολύ θρησκευόμενους. Πιστεύω πολύ στο Θεό, αλλά δεν είμαι από αυτούς που πάνε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία. Πιστεύω όμως πολύ στη θρησκευτική παράδοση. Και το να κόβουμε πίτα τώρα στην περιφέρεια και αντί το πρώτο κομμάτι να είναι του Χριστού, να είναι του ξένου, δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ξέρετε, τιμώ όλους τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα. Δεν μπορώ όμως αυτό να το κάνω σήμερα. Δεν μπορώ να ξεκινάω από αυτό. Και για να συμπληρώσω, ούτε μπορώ, προχθές η περιφερειάρχης μας πήρε ένα χαρτί που λέει ότι οι τουαλέτες της περιφέρειας που είναι για το κοινό σφραγίζονται γιατί πλέον αποτελούν εστίες μόνησης. Γιατί δεν τολμάει να υπογράψει τη σύμβαση με το Συνεργείο Καθαρισμού και δεν καθαρίζονται τα κτίρια και οι τουαλέτες, για να μην την πούν δεξιά δηλαδή, να μην την πούν ότι δεν είναι αριστερή, δεν καθαρίζονται τα κτίρια της περιφέρειας. Και τώρα σφραγίστηκαν από χτες οι τουαλέτες στο συναλλασσόμενο κοινό. Δεν μπορώ να μην ανησυχώ. Δεν μπορώ να μην ανησυχώ. Και θέλω όλοι μαζί να δώσουμε μια μάχη, η οποία δεν είναι μάχη για την Δημοκρατία, είναι μάχη για την πατρίδα.